Λιώνει, έλα. Μέσα στο κατακαλό καιρό, αν δει την Αθανασία Σταμοπούλου. Τη βλέπω και τη ζηλεύω. Η οποία έχει πάει στο Αίγιο, ναι. Για το, θα μας πει για ποιο λόγο, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Αλλά φοράς βέβαια ένα χοντρό πουλόβερ. Κατά τα λοιπά, ούτε παλτό βλέπω, ούτε μπουφάν βλέπω. Με ζιβάγκο πουλοβεράκι όμως. Ζέστη έχει, ρε, εσύ, Αθανασία. Κοίταξε να δεις, παιδιά. Το πρωί έχει κρύο, έχει παγωνιά. Ντυνόμαστε καλά. Φοράμε τα πουλόβερ, φοράμε και μπουφάν, μετά τα βγάζουμε. Τώρα ακούγεσαι, Αθανασία μου. Για να το φτιάξουμε τον ήχο. Τώρα με ακούτε. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέω ότι ξεκινάμε με παγωνιά, δηλαδή κρύο, ψιλοκρύο. Το πρωί. Αρχίζει ο ήλιος, είναι καλύτερα, βγάζουμε τα παλτό μας, βγάζουμε μετά τα πουλόβερ, μετά τα κοντομάνικα, εντάξει. Από όλα, τέσσερις εποχές σε μια μέρα. Το καταφέρνουμε το πράγμα. Σε μία μέρα ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω ότι μετά τα χιόνια εγώ σας έχω μια πιο όμορφη εικόνα. Θα βάλουμε στοίχημα. Τώρα ποια είναι η πιο ωραία εικόνα. Ναι. Είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου, είμαστε στα ψηλά λόνια της πόλης. Εδώ που και 2-3 μέρες από τις 13 του μηνός, δεν ξέρω πόσες μέρες είναι, τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει ένα πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό που κάθε χρόνο γίνεται εδώ και 12 χρόνια στο Αίγιο και εδώ και στον δημοτικό κήπο του Αιγαίου. Ονειροχώρα είναι. Το ονειροχώρα. Λοιπόν, βλέπω και το δήμαρχο τώρα. Έλα εδώ, δήμαρχε. Έλα εδώ, δήμαρχε. Ήρθε και ο δήμαρχος. Έμαθε ότι θα είμαστε στην ΕΡΤ. Οπότε ήρθε και ο δήμαρχος. Εκεί λοιπόν, ποιος θα είναι. Ο δήμαρχος. Καλημέρα. Ποιος θα είναι. Καλημέρα, καλημέρα, δήμαρχε. Τι έχουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, βλέπετε καλή διάθεση και χαμόγελα. Έτσι. Δεν είναι μία άλλη ανεκτίμητη περιουσία. Τι άλλο θέλουμε. Ανεκτίμητη περιουσία. Δήμαρχε. Λοιπόν, έχουμε πολλά παιδιά. Έχουμε. Γεια σου, δήμαρχε. Λοιπόν, να του δώσω επιστροφή για να μπορείτε και να. Όχι, όχι, όχι να όχι, κάνεις εσύ, το ρεπορτάζ. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό εσύ. Που είπε και ξεκίνησε να ο κάνω το ρεπορτάζ. Για εσύ, γιατί βλέπουμε κόσμο, εμένα μου κάνει θετική λοιπόν, έκθεση. Έτσι, που να προχωρήσεις τόσο, να το δούμε όλο. Κοίτα εδώ, κόσμο, παιδιά. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να τα πούμε. Ναι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Παιδάκια από δημοτικό σχολείο κάθε μέρα δράσεις εδώ στο Αίγιο. Λιχουδόσπιτα, σπίτια του Άγιου Βασίλη, σπίτια ευχών. Πράγματα τα οποία εδώ και 12 χρόνια, όπως σας είπα, γίνονται, πραγματοποιούνται στο Αίγιο. Είναι μία ανάσατη ημέρα των Χριστουγέννων, ανάσες μάλλον τις χριστουγεννιάτικες ημέρες, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, ανοιχτά για το κοινό, δεν υπάρχει εισιτήριο, από τις 10 η ώρα το πρωί ως τις 10 η ώρα το βράδυ. Ναι. Όμως επειδή έχουμε και μία γυναίκα εδώ, τη Μαρία Τηγιδά, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πολύ θέλω να μας πει δύο κουβέντες για αυτή την όμορφη γιορτή που λαμβάνει η χώρα εδώ στο Αίγιο. Κυρία Γιδά, τι σημαίνει για το Αίγιο όλο αυτό που βλέπουμε εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα σας. Στους τηλεθέτες σας. Αυτό που γίνεται εδώ είναι για 12η συνεχόμενη χρονιά. Είναι σημείο αναφοράς στο Αίγιο. Το Δήμο Γιάλιας γίνεται κάθε χρόνο αυτό το στήσιμο στο χώρο του πάρκου, του δημοτικού αυτού πάρκου. Γίνεται κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα όμορφο για όλους, μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα όμως για τους μικρότερους, για τα παιδιά μας. Έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε αυτό το χώρο, να μοιραστούν με άλλους πολύ σπουδαίες δράσεις που γίνονται καθημερινά, εντελώς δωρεάν πάντα. Εσείς βλέπετε εξωτικά τώρα, βλέπετε νεράιδες, βλέπετε τα πάντα. Υπάρχουν τα πάντα γύρω μας και θα τα δουν και τα παιδιά. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τους μικρούς κοντά σε αυτό το χώρο και να μοιραστούν μαζί μας πολύ όμορφες στιγμές που μα θα τις θυμούνται για όλη τους τη ζωή. Είναι καλύτερο για τα παιδιά και νομίζω, τόπος, επειδή βλέπουμε και πολλά σχολεία, το καλύτερο μάθημα είναι αυτό που παίρνουν εκεί με στη χαρά αυτές τις ημέρες των γιορτών. Και θέλω να ρωτήσω αν αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών η ονειροχώρα του Αιγαίου, γιατί έχει γίνει θεσμός 12 χρόνια τώρα. Κάλατε τα παιδιά μας. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται εδώ στα Σταυρούλα, όχι μόνο από το Αίγιο, αλλά από όλη την Ελλάδα. Όμως έχουμε βάλει τα παιδάκια να σας τραγουδήσουν και είναι κρίμα να μην τα ακούσετε. Τα κάλαντα. Τα κάλαντα, τα κάλαντα. Είναι τα παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Αιγίου. Τα παιδιά από το δημοτικό που βλέπετε εδώ έχουν συγκεντρωθεί στο η πλατεία προκειμένου να μας τραγουδήσουν. Λοιπόν, και είμαστε οι πρώτοι που ακούμε τα κάλεντα και να ακριβώς μία εβδομάδα πριν έρθουν τα Χριστούγεννα. Ρε παιδί μου, τι δεν θα έδινες τώρα να είσαι σε αυτή την ηλικία. Έρχονται τα κάλεντα να δεις με το τριγωνάκι σου έξω. Ναι.
Να πάρει τον Ποναμά σου μετά. Να τον παίρνει τον Ποναμά, όχι να σε τρελαίνουν όμως και στο κουραμπιά και το μελομακάρονο. Όχι, για Ποναμά μιλάμε. Δεν είναι και να ανοίγουμε την πόρτα μας στα παιδιά να μας λένε τα κάλαντα. Γιατί υπάρχουν και άλλα τώρα, έτσι. Να μην δώσω χρήματα, φοβάμαι. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ακριβώς αυτό. Να ανοίξουμε, να μπει η χαρά. Να μπουν τα παιδάκια, να πουν τα κάλαντα, να ακούσουμε τη φωνή τους, να ακούσουμε το τριγωνάκι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα. Πάντως, Αθανασία, να είσαι καλά, γιατί όλη αυτή η μαγική εικόνα, όσο άνοιγε η κάμερα, ο καλός συνάδελφος οπερατέρ έβλεπες από πίσω βουνό. Είναι το Λακαρνανί από εκεί και ναυπακτία. Χιόνια πάνω, στον διάμεσο η θάλασσα, ακριβώς κάτω από το Αίγιο. Λοιπόν, τι καλύτερο από αυτό το πλάνο από τώρα. Από όλα έχει, από όλα έχει. Είναι ευλογημένη η περιοχή. Και σας έκανε και τη χάρη και ο καιρός τώρα. Πώς καμαρώνει, έτσι, πώς καμαρώνει η Αθανασία Σταμοπούλου. Η πατρίδα είναι αυτή η Αθανασία μου και είναι πάρα πολύ όμορφη. Είσαστε ευλογημένοι, πραγματικά. Εγώ σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες εικόνες και τους ήχους, έτσι. Γεια σας. Γεια σου, Αθανασία. Καλημέρα.